Στη συνέντευξη που παραχώρησε, ο κύριος Ντανόπουλο μίλησε για πρώτη φορά για το περίφημο mail. Με το οποίο φέρεται να ανακοίνωνε πω δεν επιθυμεί πλέον να έχει τη στήριξη τη Νέα Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρο τη Νόδε Κορινθία, Χρήστο Κορδόση, είχε δηλώσει σε συνέντευξή του επίση τον Ηλέκτρα 988 πω ο Βασίλη Νανόπουλο έστειλε mail στο Γενικό Γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία, με τον οποίο τον ενημέρωνε πω δεν επιθυμεί τη στήριξη του κόμματο στι επερχόμενε δημοτικέ εκλογέ και πω επιθυμεί να κατέβει ω ανεξάρτητο. Σύμφωνα με τον κύριο Κορδόση, ο Βασίλη Νανόπουλο προχώρησε σε αυτή την απόφαση λίγε μόνο ημέρε μετά την πρόθεση τη Νέα Δημοκρατία να προχωρήσει σε μια δημοσκόπηση προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα στελέχη τη επιθυμούν να παραχωρήσουν το χρήσμα του κόμματο στον Βασίλη Νανόπουλο ή στον Πελοπίδα Καλύρη, το όνομα του οποίου ακούγεται έντονα ω υποψήφιο δημάρχου για το Δήμο Κορινθίων. Υπήρχε mail δικό σα που να λέει στον κύριο Αυγενάκη ότι εσείς δεν θέλετε το χρήσιμο και θέλετε να εξαρτοποιήσει. Εσεί ξέρετε ότι είμαι έξυπνο άνθρωπο. Θα έκανα ποτέ τέτοιο πράγμα. Ναι, λοιπόν, αυτό που πονηρά προσπάθησε να το πει αυτό, οι άλλοι κουτοπώνιρα που το περνούν στι διάφορε συζητήσει στην Κόρινθο, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να έχει συμβεί και δεν θα ήθελα να επιμείνω βέβαια και να αναφερθώ σε μια συζήτηση που έγινε σε κλειστό χώρο και δεν ήταν δημόσια η συζήτηση. Αλλά προφανώ εγώ θέλω τη στήριξη όλων των Κορινθίων, περιλαμβανομένων των Νεοδημοκρατών, προφανώ. Το είναι προφανώς το λέτε γιατί είστε μέλο τη Νέα Δημοκρατία. Μα δημοκρατίας, είμαι μέλο τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το έχω κρύψει αυτό Έτσι, ποτέ. Ποτέ. Αυτό λέω. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο θέλω τη στήριξη όλων των πολιτών στον Δήμο Κορινθίων και των Νεοδημοκρατών προφανώ και ε, θα με ευχαριστήσει και με ευχαριστεί που του βλέπω να είναι δίπλα μου. Δεν θα μπορούσε ποτέ λοιπόν εγώ να στείλω ένα mail και να λέω ότι δεν θέλω τη στήριξη των Νεοδημοκρατών. Το καταλαβαίνετε. Αυτό ο οποίο διαστρεβλώνει το περιεχόμενο ή αυτοί που το διαστρεβλώνουν το περιεχόμενο προφανώ δεν το έχουν δει ή το κάνουν συνειδητά που είναι ακόμη χειρότερα. Είναι, συνειδητά... είναι χειρότερο αυτό που λέτε είναι πραγματικά. Είναι χειρότερο συνειδητά να διαστρεβλώνουν την αλήθεια όπω έχει συμβεί και άλλε φορέ γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια συνειδητή διαστρέβλωση τη αλήθεια και τη πραγματικότητα από πολλού. Και το κάνουν σε μια μεθόδευση η οποία έχει συγκεκριμένη στόχευση αλλά. Εγώ δεν πλήττομαι από αυτό, γιατί εγώ πάντοτε είχα ξεκάθαρη θέση και την θέση αυτή την είχα διακηρύξει παντού. Ακόμα και στην νομαρχιακή συνέλευση που έγινε με τη Νέα Δημοκρατία εδώ. Εγώ σηκώθηκα. Μιλάτε για αυτήν που είπαν κάποιοι ότι ήταν νόμιμη, παράνομη. Θεωρήθηκε νόμιμη, βέβαια, μου λέει εδώ ο κ. Κορδόση. Ακούστηκε έξω ότι είναι παράνομη. Ποια είναι η πραγματικότητα σε αυτή τη συνέλευση, νόμιμη, παράνομη. Κοιτάξτε, είναι αντικαταστατική. Αντικαταστατική, καπί... αντικαταστατική είναι Δεν προβλέπεται από το καταστατικό. Δεν είχε απαρτία, το είπα yeah. ε, άλλωστε και προσπάθησαν αυτοί που την είχαν διοργανώσει εκεί, να παρουσιάσουν σαν γεγονότα πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν. Και επίσης το αποτέλεσμα το παραποίησαν. Για όλους τους Δήμους και για την Κόρινθο χρήμα δεν υπάρχει. Στήριξη δεν υπάρχει όπου υπάρχουν περισσότερα του ενό στελέχη της Νέα Δημοκρατία που διεκδικούν τον Δήμο. Γι' αυτό, όποιος πει κάτι διαφορετικό θα, Νο, δεν θα αναλύθει. Νομίζω έτσι. ότι εγώ... αυτό που είπε περισσότερο είναι ότι θα υποστηρίξετε όλοι. Τον Δημοκράτη που θα είναι στο δεύτερο γύρο. Αυτό είπε. Και ο... είναι πολύ λογικό ο... να το λέει. Αυτό, αυτό είπε βασικά. Ότι κυρίω δεν άφησε να είναι ότι δεν θα δώσω ή ότι δεν θα δώσω, αλλά θα υποστηρίξω τον δημοκρατη που θα είναι στο δεύτερο γύρο. Αυτό Η είπε... ουσία είναι καθα... μία. Ότι εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενό προερχόμενοι από την Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει χρήσμα, δεν υπάρχει στήριξη. Έτσι. Κατεβαίνουμε όλοι, ε, παίρνουμε το ποσοστό που οι κορίνθοι και οι Δημότε θα μα δώσουν και στο δεύτερο γύρο ε, περιμένουμε να υπάρχει συνεννόηση. Mm -hmm. Το είχα πει από την περασμένη εκλογική αναμέτρηση του 2014 το επαναλαμβάνω και τώρα ότι στα δημοτικά όλοι έχουμε τις κομματικές μας ταυτότητες αλλά στην ε, εκλογική διαδικασία των δημοτικών εκλογών πρέπει όλοι να ξεχνάμε την κομματική μα τοποθέτηση, τη χρησιμοποιούμε αυτήν την τοποθέτηση όταν ψηφίζουμε για τι εθνικέ εκλογέ και συνεργαζόμαστε στα δημοτικά ζητήματα, στα θέματα και στα προβλήματα μέσα από ανεξάρτητου συνδυασμού. Είναι όλο απαραίτητο να συμβεί αυτό διότι δεν μπορεί ένα κόμμα μόνο του να πάρει την αυτοδυναμία. Το καταλαβαίνετε, ναι, ναι. Και το 50% των ψήφων. Αναγκαστικά λοιπόν, και όχι μόνο εμεί, αλλά οι περισσότεροι από αυτού που κατεβαίνουν υποψήφοι ή δήμαρχοι κτλ τονίζουν την ανεξαρτησία και το γεγονός ότι περιλαμβάνουν στο συνδυασμό τους από όλους τους πολιτικούς χώρους πρόσωπα. Αυτό εμείς το τηρούμε. Δεν είμαστε δηλαδή ένας ε, κομματικός ο οποίος θα κατέβει για να κάνει τι στον Δήμο να, επιβεβαιώσει τα ποσοστά του κόμματος. Αυτά γίνονται στις βουλευτικές εκλογές. Νομίζω ότι είναι κακό στους Δήμους να, υπάρχει η κομματική νοοτροπία, η στενά κομματική νοοτροπία και οι πελατειακές σχέσεις. Εγώ αν θυμάστε, από την περασμένη φορά και το επαναλαμβάνω και τώρα, το κυρίαρχο σύνθημα που είχα ήταν Δήμο για όλου. <laughs> τώρα ε, ε, επιμένουμε και λέμε Δήμο για όλου αλλαγή. Γιατί θεωρούμε ότι ο συνδυασμό μα είναι ο μόνο συνδυασμό που μπορεί να φέρει αλλαγή σε πρόσωπα, πρακτικέ στον Δήμο Κορυνθίων.